Της Κακομοίρας. Άκουσε τι σου λέω. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι κάνεις την προστόπιση αριστερά μου, το περδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας. Στο αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Μετρόπολης 95,5. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στους 95,5 των FM. Ο Εμίλιος Γαβριλίδης στη ρύθμιση των ήχων, το σκουπίδι της ηχοληψίας θα είναι στο production. Η Έλλη διηγιώτη στη γραμματιακή υποστήριξη. Έλλη, όχι Εύη. Κωστής Ραπτόπουλος και Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Αθλητικού Μετρόπολης 95,5 των FM. Όταν πεινάς φυσικά και δεν χάνεις χρόνο, στο deliveras.gr όχι μόνο δεν χάνεις χρόνο, δεν χάνεις ποτέ και τις αποκλειστικές προσφορές. Για κάθε φορά που μπαίνεις στο deliveras.gr, ακόμα και αν δεν ξέρεις ή δεν ψάξεις να βρεις την προσφορά, ο Deliveras την εμφανίζει αυτόματα. Έτσι δεν τη χάνεις με τίποτα. Ανήμερα Χριστουγέννων, 50 άπορες οικογένειες θα απολαύσουν ένα μοναδικό γεύμα με live μουσική και πολλές χριστουγεννιάτικες δραστηριότητες για παιδιά στο κέντρο Νεράιδα στην περιοχή αεροδρομίου σε μια πολύ πολύ ζεστή εκδήλωση. Η οικογένεια του Μετρόπολης 95,5 θα είναι εκεί για να γνωρίσει μικρούς και μεγάλους, να μοιράσει δώρα, να ανταλλάξει ευχές. Είναι η Ρεβεγιόν Αγάπης και το Μετρόπολης 95,5 ανήμερα Χριστουγέννων θα το κάνει στην Νεράιδα στη 1 το μεσημέρι. Καλέστε τώρα 23 10 90 90 90, δηλώστε τα στοιχεία σας. Αυτά τα Χριστούγεννα θα είμαστε όλοι μαζί, δωρεάν η μεταφορά για όλους, απαραίτητη προϋπόθεση για τους φίλους οι οποίοι θέλουν να πάρουν μέρος στο Ρεβεγιόν της Αγάπης, η επίδειξη κάρτας ανεργία ενισχύει. Έχεις ενημερωθεί για τα προγράμματα που αφορούν την επιχειρηματικότητα? Όχι εσύ, όλοι. Είσαι άνεργος, πτυχιούχος ΑΕΗ ή ΤΕΗ? Είσαι άνεργος χωρίς πτυχίο? Είσαι ελεύθερος επαγγελματίας? Το ΕΣΠΑ επιδοτεί το 100%, ναι, το 100% του επιχειρηματικού σχεδιασμού. Έχεις μικρή επιχείρηση και θέλεις μηχανήματα, εξοπλισμό και άλλα? Το ΕΣΠΑ σε επιδοτεί μέχρι και 50%. Γνωρίζεις ότι ο αναπτυξιακός νόμος δίνει επιδοτήσεις έως 55% για πολλούς τομείς της οικονομίας? Ενημερώσου, είναι ευκαιρία ζωής. Οι προθεσμίες λήγουν σύντομα. Στείλε τώρα SMS το 54 344, γράφοντας α02 κενό, ΕΣΠΑ, το ονοματεπώνυμό σου και σύντομα ο δικός μας άνθρωπος θα επικοινωνήσει μαζί σου. α02 κενό, ΕΣΠΑ, το ονοματεπώνυμό σου, αποστολή στο 54 344, στείλε τώρα μήνυμα. Είναι ευκαιρία ζωής αν ενημερωθείς σωστά. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε και αυτή η αγωνιστική με την ήττα του ΠΑΣ Γιάννενα από τον Ολυμπιακό με 0-2, με τη σφαγή για την ακρίβεια του ΠΑΣ Γιάννενα από τον Ολυμπιακό με 0-2, καθώς εγώ τουλάχιστον πρώτη φορά βλέπω ποδοσφαιριστή ο οποίος αποβάλλεται. Η δεύτερη κάρτα είναι σωστή, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, αλλά την πρώτη, γιατί πάει να πάρει κεφαλιά και ο αντίπαλος αμυντικός σηκώνει το πόδι του και βγάζει κάρτα. Όχι στον παίκτη που σήκωσε το πόδι, στον παίκτη που έβαλε το κεφάλι. Και δεν το σκύβει το κεφάλι, που απλά μπορεί να μην δώσει τίποτα. Μια κανονική προσπάθεια να πάρει την μπάλα με το κεφάλι, αντί να βγάλει την κάρτα σε αυτόν που σηκώνει το πόδι, τη βγάζει σε αυτόν που σηκώνει το κεφάλι. Η δεύτερη κίτρινη είναι σωστή. Μένει με 10 ο Παζιάννα. Εύκολη δουλειά μετά για τον Ολυμπιακό. 0-2, αντίο ζωή. Είδες κάτι διαφορετικό, έχεις κάποια ένσταση για αυτό, ναι, που είπα? Κάτι διαφορετικό. Ακούω. Εύκολα λες τη λέξη σφαγή. Δηλαδή να πάει να πει τώρα ο Παράσκος σφαγή του Πλατανιά που μου κόβει τέτα τέτ τη φάτσα με τον τερματοφύλακα το Μανούσο ανύπαρκτο offside. Που δεν δίνει κάρτα στον Βαρέλα στο 19ο λεπτό, να πει σφαγή. Να δικαιολογήσει ας πούμε την ήττα του. Λοιπόν, άκου τώρα τη δική μου εκδοχή. Άκου. Άμα λέτε σφαγή αυτό το πράγμα, να λέτε και τις άλλες ομάδες. Να βγει ο Παράσκος και να πει το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ είναι offside, γιατί ας πούμε επηρεάζει τη φάση ο άλλος που ήταν στο δοκάρι. Σαν χλαμάρες. Άμα βγει και τα πει αυτά ο Παράσκος, θα του πω: έχεις κάνει 200 λάθη,
Έκανες 5 σωστά και δίκαια χάνεις το παιχνίδι. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις τι γίνεται. Επειδή εσύ το βλέπεις, να πούμε, το έργο στη γιάλα στο δωμάτιο μέσα, εγώ βγήκα στο μπαλκόνι, γιατί ανέβηκα στον επάνω όροφο και είδα στο μπαλκόνι ψηλά επάνω. Πήρα το αυτό που βλέπουν τα αστέρια εκεί στο αστεροσκοπείο, να πούμε. Τώρα θα σου πω. Τσακού. Δεν ισχύει αυτό που είπα για Όχι, την δεν ισχύει κάρτα. Αυτό που είπες, δεν ισχύει η σφαγή που είπες, γιατί το Πας Γιάννενα ήταν φιλικός απέναντι στον Ολυμπιακό. Γιατί άμα τρώει μια τέτοια κάρτα, τον κάνει αλλαγή. Τον παίκτη που έχει κάρτα. Όταν παίζει με τον Ολυμπιακό, υποτίθεται, και ο διαιτητής είναι χαμούρο αυτό να χαραβώ και θέλει να δώσει κάτι. Το βγάζει το Λίλα. Επειδή όμως δεν το βγάζει το Λίλα, πάει και κάνει το φάουλ εκεί και παίρνει, τρώει τη δεύτερη κάρτα. Σου λέω λοιπόν ότι ο Μπέντο, ο προπονητής του Ολυμπιακού, πρέπει να πει ένα ευχαριστώ στην τετράδα άμυνας και στον τερματοφύλακα του Πας Γιάννενα. Και εγώ σκέφτομαι να πάω στα Γιάννενα να κάνω Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά, γιατί κάνουν πολλά δώρα εκεί τα Γιάννενα. Να κάνουν και σε μένα το φουκαρά που με απαγάλω κι εγώ μια κάρτα ανεργίας, να πάω στα Γιάννενα να με φυλάξουν εκεί πέρα πουθενά, που είναι τα ακριβά τα ενίκια. Λοιπόν, ακούστε μάγκες. Ο προπονητής του Ολυμπιακού είναι ο πιο τυχερός υπάλληλος που υπάρχει στην Ελλάδα. Ο άνθρωπος είναι. Και στον πλανήτη. Καλά, εντάξει, μην παίρνει όρκο. Υπάρχει. Μη συμπληρώνεις, ρε κόκκινε. Μη ρε κόκκινε. Μη βάζεις φρένο πάλι. Μη πετάς την ατάκα την άσχημη, ρε κόκκινε. Άσε το να πάει στην ευχή. Κάτσε να σου πω τι σκέφτομαι. Βγάζει λοιπόν. Καταρχήν βάζει τον Καρντόσο center for. Ο Καρντόσο είναι σαν να πάω εγώ με τον Κόκκινο, να πούμε, αύριο που θα πάμε για ένα ψαράκι εκεί στον Γιακουμίδη. Να πιούμε 2-3 ούζα εκεί πέρα, ζαλιστεί το κεφάλι μας. Κόκκινος θα πιει και 2 παραπάνω, γιατί τα αντέχει. Εγώ δεν τα αντέχω. Να βγούμε στον δρόμο εκεί να έχει 0 βαθμούς Κελσίου, κεφάλα μας να έχει, να πούμε, 40 τόνους, να πούμε, αλκοόλ, να περπατήσουμε εκεί στα πλακόστρωτα, να πούμε, και να ανέβει η πίεσή μας σαν του Σαββίδη του Ιβάν, να ανέβει και 20 πίεση. Λοιπόν, βγάζει ο άθλιος ο άντρας το Φορτούνι και γυρίζει το μάτι σε 4-4-2. Ο Φορτούνης, την ώρα που βγαίνει η αλλαγή, έχει το αίσθημα της απορίας στα μάτια του. Ο μορφασμός στο δεξί και αριστερό του μάγουλο είναι, πάει προς τα αριστερά το αριστερό μάγουλο, προς τα δεξιά το δεξί μάγουλο, σαν να, και γουρλώνει το μάτι και γουρλώνει η έκφραση του προσώπου, λέει τι κάνει ο βλάκας για τον Καρντόσο, για τον Μπέντο, γιατί είναι βλάκας. Δηλαδή εκεί που χρειάζεται η ομάδα του ένα παίκτη στα χαφ, αντί να βάλει και τον Τζόρι μέσα να παίξει με δύο, και άμα θες να κάνει την άλλη αλλαγή να βάλει τον Ιντέγε στη θέση του Καρντόσο, το πετάει 4-4-2, που σημαίνει ότι θα πάει την επίθεση στην πλάγια γραμμή. Λες, ωραία τώρα, θα πάει μπάλα στην πλάγια γραμμή, θα μπει ο Σεμπά και ο Ελεονούση και θα σεντράρουν. Γιατί ο Σεμπά και ο Ελεονούση δεν είναι Τζαλμά και Ροντρίγκες να τυχωθούν μέσα κτλ. Και θα γίνει σέντρα να πάει μπάλα στον Ιντέγε και στον Καρντόσο. Συνάμα βλέπεις ότι αυτό το στυλ παιχνιδιού δύσκολα θα βγάλει γκολ. Και του δίνει ο Πας Γιάννενα το ωραίο δώρο, γιατί για μένα είναι δωράκι ωραίο. Η πρώτη σέντρα που γίνεται μετά την αλλαγή του 4-4-2 του Μπέντο, δεξί μπακ, δεξί στόπερ, αριστερό στόπερ, αριστερό μπακ και τερματοφύλακας κάθονται όρθιοι σαν το άγαλμα του Πουλόπουλου, ένα άγαλμα που μη δε με θυμήθηκε, σαν τσιμετοκολόνες να βγούμε τις ΔΕΗ εκεί όρθιοι, να περιμένουν να έρθει ο Καρντόσο να τυχωθεί ανάμεσα στον αριστερό στόπερ και στον αριστερό μπακ. 1-0 ο Καρντόσο. Θεοδωρίδη Σάβας φιλιά, το πήραμε το μας, πήραμε το πρωτάθλημα. Γιατί χθες ο Ολυμπιακός με ήττα ή με ισοπαλία έμπαινε δυνατά στη μάχη ο Παναθηναϊκός. Γιατί από τον ΠΑΟΚ δεν περιμένω και την ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός μπορεί αύριο να ξυπνήσει και να δεις ότι ο πατέρας ξύπνησε και θέλει να κάνει 4 μεταγραφές. Κατάλαβες? Και να πάμε σε άλλα επίπεδα και με καλό προπονητή ο Παναθηναϊκός. 4 αγάλματα. Και 5ο ο Μίμης Πλέσας που έγραψε το τραγούδι. Τελείωσες? Όχι ρε, δεν τελείωσα. Εκεί στα Γιάννενα, να ξέρετε ότι την μπάλα εμείς στη Θεσσαλονίκη τη βλέπουμε ορισμένη και καταλαβαίνουμε τις αδυναμίες σας. Κατάλαβες? 70 μέτρα κούρσα ο Αγγελόπουλος, 2-1 ο Ηρακλής, και χθες με το που κάνει τη βλακεία ο Βλάξ, προπονητής του Ολυμπιακού, ο Μπέντο, ο οποίος παραμένει στον Ολυμπιακό γιατί εμείς είμαστε ανόητοι οι υπόλοιποι. Δεξί μπακ για χαρά φίλε, αριστερό μπακ και 2 στόπερ και ο τερματοφύλακας όρθιοι. Άντε ρε φύγετε από εδώ πέρα.
Και εγώ αντάρω ο Λίλα και, και γιατί βγήκε ο Λίλα δεύτερη κάρτα. Αφού έχει κάρτα, τι πάει και κάνει εκείνο το φάουλ. Δεν το καταλαβαίνω. Άντε μπράβο, Ολυμπιακός λοιπόν για άλλο ένα μάτς μέτριος έως κακός. Παίρνει 2-0 αντίπαλο και τελειώνει το πρωτάθλημα χθες. Καληνύχτα, ζωή. Έχεις να πεις κάτι άλλο? Έχει μέλλον το πρωτάθλημα. Τι έχει το πρωτάθλημα? Έχει μέλλον το πρωτάθλημα. Τι πρωτάθλημα έχει μέλλον? Χθες πήρε το πρωτάθλημα Ολυμπιακός, ρε κορόιδε. Okay. Μαθηματικά okay. Δεν τελείωσε. Τι μαθηματικά δεν τελείωσε? Μαθηματικά δεν τελείωσε. Τι δεν τελείωσε μαθηματικά? Περιμένω από τα Γιάννενα που είναι φορμαρισμένη ομάδα να το χτυπήσει. Όχι, απευλήθη. Ακούω αυτά τα μάτς. Με απέβαλε τον παίχτη. Τα έχω δει και στην Τούμπα εγώ με τον Ολυμπιακό την εποχή που ο Γκαγκάτσης ήταν και στις δύο ομάδες φίλος. Άστατα τα έργα αυτά τώρα. Εμένα τα έργα αυτά, τέσσερις νοματέοι όρθιοι, σαν τις κολόνες και πέμπτος ο τερματοφύλακας. Τη βλακώδης αλλαγή του Μπέντο που την πάει την μπάλα στην πλευρά. Ασέρε κόκκινε τώρα. Πάρε στα άλλα θέματα να πούμε. Αν έχουμε και κύπελο τώρα, να δούμε τον Άρη 3 ώρα και κάνα. Πώς και δεν πήγε στο γήπεδο? Πώς και δεν πήγα στο γήπεδο? Mm. Γιατί να πάω στο γήπεδο, ρε κόκκινε, να δω τον Άρη με τη Βέρεια, είναι... να έρχονται 3-3. Να με πάρεις, να μου πεις τα σημαίκια του κόρνερ. Είναι προς τη Νέα Ελβετία ή προς το κέντρο? Άσε, εσύ κοίτα τον άλλον, το μεγαλομέτωχό σου που είπε ότι τα παίρνουν οι δικοί σου οι οπαδοί. Και άσε τώρα τις ιστορίες. Να τα αποδείξει. Τι να τα αποδείξει? Ότι τα παίρνουν. Τι να τα αποδείξει? Και την ώρα που τα δίνει. Ρε φίλε, εύκολα πετά λάσπη. Τι λάσπη, ρε, είναι σημαντικό. Ο ίδιος αυτό είπε ότι θέλει να πάρουν την ομάδα. Ναι. Κάποιοι μπορούν για το στοίχημα. Ναι, ποιοι. Το ίδιο πράγμα ρωτάω κι εγώ. Ποιοι. Λέει, θέλω να πάρουν κάποιοι. Την οικογένεια του Ηράκλη. Ποιοι, ρε φίλε, να πει ονόματα. Να του κατηγορήσει ευθέως. Κοίταξε τώρα με τον Πλεξίδα, μήπως σωθείς. Ποιος? Με τον Πλεξίδα. Πώς? Με τον Πλεξίδα. Τι ώρα? Τι ώρα? Ή να μην δώσει τον Ηρακλή στο... Σοβαρέψου. Στον Πλεξίδα. Σοβαρότατος είμαι. Δεν τον είδες τον Καναδό χτες το βράδυ? Εσύ έκανες εκπομπή. Γιατί δεν έχω βίντεο να δω? Είδες σε βίντεο? Πώς δεν είδα? Έμαθες λεπτομέρειες? Πώς δεν έμαθα? Λοιπόν, είπε ο Καναδός του Ηρακλή. Σας έκανε ρόμπα. Ποιον έκανε ρόμπα? Με μένα είπε ότι παίρνετε λεφτά πρώτον. Ποιος παίρνει λεφτά, ρε φίλε? Οι οπαδοί. Ρε φίλε, και εγώ, λεφτά. Πρώτον. Τα κάνουν, λέει, και άλλοι στη Θεσσαλονίκη και άλλοι οπαδοί άλλων ομάδων. Λίγνη, αυτό και σε άλλο. Ποιοι είναι, ποιοι είναι στην. Ωραία, οι δημοσιογράφοι τα παίρνουν. Ποιοι δημοσιογράφοι? Ας το πούνε. Ρε φίλε, οι γιατροί παίρνουν φακελάκι. Ποιοι γιατροί τώρα, δεν μιλάμε για. Ο αστυνομικός κάνει τα στραβά μάτια σε σένα και είναι καλός με τον άλλον. Είπε ότι ο οπαδί σου είναι. Λέω, ρε φίλε, βγαίνει ένα βλάκα και λέει. Βλάκα είναι αυτό. Εγώ λέω ότι βγαίνει ένα βλάκα και λέει. Ο αστυνομικός αλλιώς χειρίζει τη μια υπόθεση και αλλιώς την άλλη. Ανώνυμα. Ρε το είπε. Βλάκα. Ανώνυμα το είπε. Ονόματα. Λοιπόν. Ανώνυμα το είπε. Είπα. Σου είπε, ρε, ο πρόεδρος, ο μεγαλομέτωχος του Ιράκ. Εγώ δεν σε διακόπτω. Είχε τραβάσει χειρόφρονο τώρα. Τι έχεις να πεις γι' αυτό? Αυτό τι έχω να πω. Ναι. Πόσα χρέη παρέλαβε? Ναι. Μας είπε όχι. Όχι. Πόσα χρέη είναι τώρα? Μας είπε όχι. Ποιος την έφτασε την ομάδα χωρίς αδειοδότηση? Μας είπε όχι. Πώς θα κάνει η αύξηση του κεφαλαίου? Μας είπε όχι. Γιατί δεν γυρίζει στον Καναδά, μας είπε. Στον Καναδά. Μας είπε όχι. Γιατί δεν μένει Θεσσαλονίκη και μένει Αθήνα, μας είπε. Όχι. Γιατί η ομάδα είναι τελευταία? Γιατί οι παίκτες είναι απλήρωτοι? Γιατί η εφορία ήταν απλήρωτη? Γιατί το ΙΚΑ ήταν απλήρωτο? Γιατί είσαι Ηρακλής, ρε, ρε φίλε, ρωτάω για κάτι. Γι' αυτό, ρε κόκκινε. Όχι. Γιατί είσαι Ηρακλής. Λες χρεώνει. Εγώ ρωτάω λοιπόν πράγματα τα οποία πες. Εγώ σε ρωτάω αυτό. Εσύ λες αυτά. Σε αυτό που τους χρεώνει, τι λες? Να το αποδείξει. Τι να αποδείξει? Να πει και ονόματα ότι ο Κόκκινος και ο Ραπτόπουλος πήρανε χρήματα. Και έχω αποδεικτικά στοιχεία. Επώνυμα ξέρει, πού να ξέρει. Αφού είπε, λέει, ήταν άσχετη. Μπορεί να πει και κάτι. Τι δύο άσχετη, ρε φίλε. Εγώ δεν κατάλαβα τίποτα αυτά που είπε. Yeah. Μ' αρέσει που το λυπήθηκαν κιόλα κάποιοι. Τι το λυπήθηκαν? Τι λυπηθήκατε, δεν κατάλαβα. Αρέσει... Καταστρέφει μια ομάδα και το λυπάστε κιόλα. Ο Πλεξίδας, αρέσει ο Πλεξίδας. Ο Πλεξίδας έφυγε κακήν κακός και από Λάρισα και από Τρίκαλα. Ευκαιρία την τρίτη φορά. Ο πρώτος βίος του δεν έχει θετικά δείγματα γραφής. Γιατί να τον θέλω εγώ? Τελείωσε. Εσύ τον ήθελε στον Άρη της καρδιάς μας? Τον Πλεξίδα. Εγώ αριανός είμαι. Ρωτάω, ρε φίλε. Τον κύριο Πλεξίδα θα τον ήθελε. Αν φύγει ο Καρυπίδης, ναι, θα ήθελε τον Πλεξίδα. Γιατί ποιον να ήθελε, τον Σαουρίδη? Ρε ρωτάω, τον κύριο Πλεξίδα. Ήθελε, το Σκόρδα. Θα τον ήθελε. Μια χαρά τον ήθελα. Τι τον ήθελε. Τον Κατσιαμπίνα θέλω. Πιστεύεις? Ο Κατσιαμπίνας είναι ποδοσφαιριστής, δεν είναι επιχειρηματίας. Για να πάρει την ομάδα με τους άλλους. Ποτέ δεν πήγε να πάρει. Τι πήγε, τζάμπα την ομάδα. Ποτέ δεν πήγε να πάρει τζάμπα. Τι πήγε, έγινε επιτροπή η οποία επιχείρησε συνάντηση με τον Καναδό. Δεν έγινε δεκτή ποτέ και φύγανε. Αποχώρησανε. Τον Μπούζα, άκουσε τι τον είπε. Τι τον είπε? Κανόνισε ένα ραντεβού με αυτούς που θέλουν να πάρουν την ομάδα, τζάμπα. Και τον πιστεύεις?
Βγάλε τους παίκτες του Ηρακλή που φύγανε, ναι, τον πρώην προπονητή που έφυγε και όλους τους υπόλοιπους. Εκείνον, τον πρώην προπονητή που έγλυφε τον Καναδό, μέχρι που έγινε η ιστορία και τα σπάσανε. Ποιος τον έγλυψε? Εγώ τον έγλυφα. Και αυτό τι είπε και τον έγλυψε? Και φαγητά και ιστορίες. Πότε τον έγλυψε? Πες ένα πράγμα που δείχνει τον έγλυψε. Σου φέρω εγώ 500 εφημερίδες Μέτροσπορ που τα είχαν καλά και φιλιά. Μία αναφέρει. Μία αναφέρει. Πάω στον ταμπόρα στον Μία μωρικότα αναφέρει. Κάνει αβάντε στου απένταρου. Απένταροι, ποιοι είναι απένταροι? Ένα Καγιούλη προσπαθεί να σώσει τον Ηρακλή, επειδή αυτόν που στηρίζατε, αυτόν τον Καραζιέρη που σα ρωτάγαμε όταν ήρθε στον Ηρακλή, από πού κρατάει σκούφια του και μα βρίζατε. Ναι. Τρυπίδε, μα βρίζατε. Σε μένα, και σε σένα. Εγώ. Ναι. Μα βρίζατε, τι δουλειά κάνει, ρε, πού είναι τα λεφτά, τι είναι, μάνατζερ είναι, τι είναι, το ψάξατε. Τώρα δεν είναι καλό, ε. Και σας τη λέει και ότι τα παίρνατε κιόλας. Σου είπα ότι είναι κακός ή ότι είναι καλός. Αυτά εδώ κύριε, εγώ πάντα τα ανακλαστικά στην αρχή τα φτιάχνεις. Έρχεται ο Καρυπίδης, στην αρχή θα πεις. Τώρα είναι Δεκέμβριος και οι παίκτες του Άρη είναι απλήρωτοι. Στην αρχή θα το πεις. Μην προτρέχεις. Το κατάλαβες. Το κατάλαβες. Δεν με νοιάζει τι έχει. Βγαίνει εχθές ένας ρεπόρτερ του Ολυμπιακού και λέει, να πούμε ότι ο Μπέτο τους έδειξε, λέει, βίντεο, γελούσαν οι παίκτες 5 μήνες πριν. Βγαίνει ο Καραπαπάς και καλύπτει τον Μπέτο. Αύριο όταν θα φύγει ο Μπέτο κακής κακών, που λέει ο Αλέφαντος, ο Καραπαπάς θα λέει τι κακός προπονητής. Προκαλώ τον Καραπαπά. Και του λέω, δεν επιτρέπεται ένας δημοσιογράφος να πει τη γνώμη του? Γελάνε οι παίκτες, ρε Καραπαπά. Γελάνε οι παίκτες με τον Μπέτο. Επειδή εσύ είχες εχθές τους 4 που καθότανε και περιοργείται ο Ολυμπιακός 1-0-2-0, καλύπτεις τον Μπέτο, εις βάρος σου θα βγει. Στην Ελλάδα την μπάλα τη βλέπετε αλλιώτικα. Εγώ τη βλέπω με άλλο μάτι. Όλες τις ομάδες. Ήρθε ο Παπαθανασάκης, ναι, ψησίματα, ξουβλάκια αυτά, κολλητιλίκια. Εμένα δεν μ' αρέσουν αυτά. Μένα μου ήρθαν παράγοντες να μου δώσουν λεφτά και δεν τα πήρα. Γι' αυτό βγαίνω και λέω ότι σε ποιο στάδιο ο Παπαθανασάκης. Και εγώ πολύ εύκολα μπορώ να πάρω 20 χιλιάρια και 10 και να αλλάξω τα αμάξι μου και να κάνω άλλη ζωή. Καταλάβατε, τρυπίδες. Άντε πάνε στο διάλειμμα τώρα. Τρυπίδες. Δεν απάντησε τίποτα αυτό που σου είπα. Σε τίποτα. Λοιπόν, μια και είναι μεσημέρι, να πούμε ότι τα καλύτερα λουκάνικα είναι τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Στο κατάστημα Παναγιωτάκη Βασιλέως Γεωργίου 12. Λουκάνικα από ντόπια κρέατα, χωρίς γλουτένη και συντηρητικά. Ό,τι πρέπει για τις γιορτές. Για εκλεκτά λοιπόν μυρωδάτα και γνήσια λουκάνικα Τζουμαγιάς, πάμε Παναγιωτάκη, τα γνωρίζετε όσοι δεν τα γνωρίζετε. Σας τι είπανε. Σας τα συστήνω. Ναι. Λοιπόν, γιατί αυτά δεν είναι λουκάνικα, είναι μύθος. Πες το πριν πάμε σε διάλειμμα. Λένε όταν ο κόκκινος λέει τον διαφημιζόμενο με μεταλλική φωνή, πάει να πει ότι δεν έχει πάρει κούτρα τίποτα. Δηλαδή, άμα του δίνει κανένα 5 κιλά λουκάνικα, θα φανεί τα καλύτερα λουκάνικα. Φάτε λουκάνικα, Τζουμαγιάς. Τώρα το λέει, λέει με μεταλλική φωνή. Ρε εσύ, θα τους βρίσω αυτά που λένε για σένα και σε κατηγοράνε, να τους δώσω μερικές γλωθιές να πούμε. Ε, σε κατηγοράνε ότι κάνεις μεταλλική φωνή και στους άλλους κάνεις φωνή δυνατή, στους άλλους χορηγούς. Λέει, διαλέγει ο κερατάς τους χορηγούς, λέει. Άλλους τους κάνει με μεταλλική φωνή και άλλους τους κάνει, λέει, με άλλη φωνή. Και τι να κάνουμε? Τι να κάνουμε, ξέρω εγώ, να πάμε σε διάλειμμα. Λένε πράγματα. Ας πούμε. Ο καθένας είναι ελεύθερο να λέει ό,τι θέλει. Διάλειμμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε και μαζί μας είναι ο Κλειδαράς, Τέργιος Πετκανίτσα, Αδελφών 101 και Μάρκο Μπότσα Ριγωνία. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά σας δίνει λύση στο δικό σας πρόβλημα. Σας ανοίγει την πόρτα αν έχετε μείνει κλειδωμένοι έξω από το σπίτι. Σας βγάζει κλειδιά τύπου Immobilizer και φυσικά έχει μια απίστευτη, μοναδική, φανταστική κλειδαριά με κύλινδρο τύπου Ιζέων, ο οποίος δεν μπορείτε να το αντιγράψετε το κλειδί πουθενά μα πουθενά ανά την Ελλάδα, μόνο στο Τέργιο Πετκανίτσα. Δελφών 101 και Μάρκο Μπότσα Ριγωνία. Μπορείτε να βγάλετε τα κλειδιά με την αστυνομική σας ταυτότητα και ειδική κάρτα την οποία σας δίνει, κάτι που δίνει ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια για την κλειδαριά ασφαλείας. Στην τιμή την οποία θα σας πει στο 85-27-27 περιλαμβάνονται και τα παραστικά και πιστέψτε με, είναι μοναδική ευκαιρία. Λοιπόν, 10 δευτερόλεπτα πριν πάω στα θέματα, γιατί είχε και τον Άρη. Μπράβο στον Ολλανδό, που όταν ήθελε ο άλλος ο φίλος σου, ο Μάνος, να πάρει γραφείο τύπου στον Ηρακλή με τον Παπαθανασάκη, του είπε, αδερφέ, όχι, γιατί μπορεί να γυρίσει μπούμεραγκ. Εντάξει, βγαίνετε και σε εκπομπές ξεφτύλες. Θέλατε γραφεία τύπου από τον Παπαθανασάκη
και βγαίνετε τώρα επειδή δεν σας έδωσε εδαφείο τύπου να τον κυνηγήσεις. Δεν τον κυνηγάς για τον Ηρακλή όμως. Εκείνο είναι να τον κυνηγήσεις για τον Ηρακλή. Όσο και αυτό που είπε ότι ξέρω λέει ότι άλλοι οργανωμένοι οπαδοί ζητάνε λεφτά. Αυτό είναι πλήγμα κύριε. Είναι, θα πρέπει να βγάλουν ανακοίνωση όχι μόνο οι συνδεμήτες του Ηρακλή και οι άλλοι. Τι εννοείτε κύριε. Τι εννοείτε κύριε. Μέχρι τώρα ξέραμε ότι είναι αρπακτράκηδες οι ρεπόρτερ, οι δημοσιογράφοι, οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί. Τώρα τι, βγήκαν και οι άλλοι. Τι λέτε ρε. Σοβαρά μιλάτε. Έπρεπε να συστεί το σύμπαν. Ο Μάνος, γραφείο τύπου, στον Ηρακλή. Με Παπαθαλασσάκη. Σου έχω πει 100 φορές. Μπράβο στον Ολλανδό, ο οποίος το σταμάτα ρε δημόσια σχέση. Σταμάτα ρε. Γιατί? Σταμάτα ρε με τις δημόσιες σχέσεις, μας έχεις πρίξει. Άιντε να πούμε. Έτοιμος να τον καλύψεις. Τι θες να πείτε. Να τον έχεις απέναντί. Βρέασε. Να του τα πεις. Ό,τι γουστάρω τον. Δεν είναι στο τηλέφωνο. Να βγει άμα έχει κότσια. Δεν στο τηλέφωνο. Δηλαδή όσους κατηγορούμε και κάνουμε κριτική είναι παρόντες. Τι φοβάσαι. Να φοβηθώ. Το Μάνο. Τηλεγραφία τύπου. Φόβο σου δείχνει. Με τέτοια τη μεταλλική φωνή. Γιατί του λες τον ίδιο. Τι αν το πω τον ίδιο, μωρέ. Το πω τον ίδιο. Εκπομπή κάνω. Το πω τον ίδιο. Αλλά. Παλιοκότα κι εσύ. Ακούγεσαι. Με κεφάλι μεγάλο. Ακούγομαι. Τι ακούγομαι. Πήγαινε, ζητούσε γραφεία τύπου στον Παπαθανασάκη. Βγαίνει τώρα ο Παπαθανασάκης. Κάνει ρόμπα ολόκληρο το οργανωμένο παδικό κίνημα. Επειδή λέει πήγανε δύο. Να πει ποιοι ήταν οι δύο. Σωστό αυτό που λες. Γραφεία τύπου, ξυπνάκιδες και τι δουλειά κάνει ο πρόεδρος. Τι δουλειά θέλει κάνει, ρε. Και τι σε νοιάζει εσένα, ρε. Και μετά όταν βγαίνει απατεώνας ο μεγαλομέτωχος, έτσι όπως λένε αυτοί, εγώ δεν υιοθετώ. Μετά, γιατί δεν τον ελέξατε, κύριε Κοντονή. Ναι, αλλά όταν ήταν να τον ελέξει ο Κοντονής, εσύ ήθελες γραφεία τύπου. Και άμα τον πείραζε τότε ο Κοντονής, θα έλεγες κάτω τα χέρια από τον πρόεδρο, ρε. Καταλάβατε τι ρόμπες ξεκούμπονται εσείς στην πόλη αυτή ορισμένη. Πάρε τώρα στα θέματα εσύ που μου έχει κυτρινίσει. Τι έκανα. Τι έκανες. Κάντε ρε φύγε από εδώ πέρα. Μα τους παρουσιάζεις για πλούσιους δεν έχουν να πληρώσουν. Το Πέτ Μεζά τον πήραν δανεικά 70 ευρώ 80 και ακόμα του δώσουν τα λεφτά. Τον Νίκο από τα Γιαννιτσά τον πήραν λεφτά. Δεν δίνουν τα δανεικά πίσω. Το γιατρό τον Ηρακλειδέα τον πήραν δανεικά. Πλάκα μας κάνεις ρε. Α πάρε δρόμο κι εσύ ρε. Ζαβουνοκέφαλε. Και. Ζαβουνοκέφαλε. Και. Να τα δώσουν πίσω πριν βγαίνουν να μιλήσουν δημόσια. Να τα δώσουν. Να τα δώσουν. Και. Και. Να τα δώσουν. Και το λες. Άντε από εκεί πέρα. Αν τράβα από εκεί το πέρα. Το όφελος από αυτό που λες. Άντε όφελος. Εσύ είσαι όφελος. Όφελος. Εσύ είσαι όφελος. Εγώ είμαι μια χαρά. Μια χαρά είμαι εγώ. Και όποιος θέλει δημόσια τοποθέτηση να κοντραριστεί. Βγήκε ο Σαρλής στον Μπούζο και λέει ότι λέει παραμύθια από Παθανασάκης. Ναι, όταν τα έπαιρνε τα χιλιάρικα ο Σαρλής ως έμισθος. Ποια χιλιάρικα έπαιρνε. Πόσο έπαιρνε, ρε. Δεν είχε μισθό. Αστείο μισθό. Τα οδηγορικά του έπαιρνε. Τι έπαιρνε. Τα οδηγορικά. Άλλες δημόσιες σχέσεις κάνουμε εδώ. Γιατί βγαίνει τώρα και λέει ο Σαρλής. Όταν ήταν υπάλληλος. Γιατί ήταν δηλωμένος πάντα οπαδός. Ναι, αλλά ήταν και υπάλληλος του Παπαθανασάκη, δεν ήτανε. Εγώ ήμουνα. Ποιο Ηρακλή. Ποιο είχε τον Ηρακλή. Υπεύθυνο ασφαλείας του Ηρακλή. Του Ηρακλή ποιο τον πλήρωνε. Εσύ για πες μου ποιος το δίνει. Ο Παπαθανασάκης. Αυτό δεν είχε με μεγάλο μέτρο. Τα χρέη που εμφανίζει ο ίδιος αμφιβάλλω να τον πληρώσει τον Ηρακλή. Δεν ξέρω ότι είχε μισθό. Και αν ήταν παλικάρι που είναι. Ναι, να έβγαινε τότε. Υπάρχουν άνθρωποι τι οι υπάρχουν. Οποίοι πιστεύουν. Εσύ πιστεύεις ότι στις ομάδες οι πρόεδροι χάνουν ή κερδίζουν. Δεν με νοιάζει. Απάντησε μου. Okay. Θα απαντάς, μιλάς πάντα. Άλλοι χάνουν, άλλοι κερδίζουν. Το 90% κερδίζει. Δεν ξέρω τι κάνει. Πρόεδρο δεν έχει. Τη γνώμη σου, ρε. Δεν ξέρω, ρε κόκκινο. Μια γνώμη θα πει. Δεν ξέρω τώρα. Βγήκε ο Σαρλής με το κάνει διαφήμιση, promotion τώρα. Ποιο διαφήμιση, τι είναι ο Σαρλής αυτοκίνητο. Βγήκε ο Σαρλής τώρα έγινε οπαδός. Όταν ήταν υπάλληλος του Παπαθανασάκη και βγάζαν πανό Ηρακλειδής. Οι οπαδοί, τα πετσιά εναντίον του Παπαθανασάκη έκανε την κότα ο Σαρλής. Κότα είτε. Τότε. Ναι. Τώρα είναι παλικάρι. Αλλά τώρα το διώξαν εκείνη παλικάρι. Οπαδός. Το κατάλαβες το έργο κόκκινο που κυτρινίζεις. Να κυτρινίσεις. Χρυσή, τι έβαλες. Να κυτρινίσω. Τι έχεις, το χρώμα σου χάλασε. Από τι να κυτρινίσεις. Ξέρω εγώ, έβγαλες τη χρυσή, τι έχεις, κανένα υπατικό ύκτερο, έχεις, τι έχεις. Χτύπα ξύλα στο διάλα από εδώ κοπρός. Γιατί κυτρίνησες. Θα με πει, ποιος κυτρίνησες. Ξέρω εγώ, φοβάσαι, τρέμεις, τι τρέμει καρέκλα, τι φοβάσαι. Τι άρε πάρε. Άμα σε βάλω κάτω να τρέχεις. Τι με βάλεις. Αρχίζει λίγο το παιχνίδι και εσύ λες τρεις βλακίες. Σιγά το παιχνίδι. Φιλικό παιχνίδι. Απορρίφθηκε η ένσταση του πας για την τιμωρία. Όχι, τι θα ήταν, δεν σταπαγώ ότι ήταν για ξεμάτιασμα. Τι με κάνεις το κεφάλι έτσι. Τι με κάνεις το κεφάλι και αν περνούσε δηλαδή η ένσταση τι θα λέει. Αφού δεν θα περνούσε ρε κόκκινη η ένσταση.
πως τα 70 μέτρα κούρσα έγιναν 70 μέτρα κούρσα. Να μας πει ο Πετράκης, οι τέσσερις αμυντικοί του και ο τερματοφύλακας, τι κάνανε εκεί στο πρώτο γκολ του Ολυμπιακού. Να βγει ο Καράπαπας να μας πει γιατί δεν αφήνει το ρεπόρτερ του Ολυμπιακού να μιλήσει εναντίον του Μπέτο. Τι κάνεις πλάτη τον Μπέτο ρε Καράπαπα, αφού ο Μπέτο είναι ανύπαρκτος προπονητής. Καλά που είμαστε εμείς τα χαϊφάνια και παίρνετε τα πρωταθλήματα. Εγώ εδώ θέλω σχόλιο από σένα. Τι σχόλιο δε? Για τα όσα έγιναν στο παιχνίδι Ηρακλή. Τι? Πας Γιάννα. Ναι, ναι. Ο Ηρακλής είχε πλήρη απαλλαγή. Καμία ούτε πρόστιμο. Πλήρη απαλλαγή, ούτε πρόστιμο. Αυτό είναι. Αυτό είναι εύνοια πολύ μεγάλη. Δεν τρέπεσαι λίγο? Μεγάλη εύνοια. Ο Ηρακλής να σπάσει το κεφάλι δημοσιογράφου και να μην τιμωρηθεί ο Ηρακλής. Είναι. Και τι έγινε? Το δικό σου θα σπάσω. Τι λες ρε βλαμμένε. Δεν έσπασε. Αν στο Καραϊσκάκι σπάσουν του Ζαΐρι το κεφάλι και ο Ολυμπιακός δεν φάει πρόστιμο, τι θα λες ρε βουβαλοκέφαλε. Σκάνδαλο. 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 Παλιομέρι μεταξά, ζαβουνοκέφαλε. Μην γίνεις λακά. Γιατί με κάνεις τώρα σκάνδαλο το χέρι? Γιατί είσαι τρόπο Μαρία. Γιατί εσύ δεν ευνοείσαι τώρα εδώ πέρα. Βόδι. Φταίει ο αέρας που πήρε το, αέρα, το καρεκλάκι και πήγε στο. Όταν μας ευνοούνε, φταίει ο αέρας. Όταν μας αδικούν, ναι. Σφαγή του Ολυμπιακού τα Γιάννενα, αλλά το offside που έκαψε τον Μανούσο το έκανες, το πνίξες το κουμπί. Αχά, αχά, βόδι. Καμία ευθύνη δεν έχει είπα, Ηρακλής, ναι. Αποκλειστικά υπεύθυνη αστυνομία. Αυτό είναι, η αστυνομία αυτή. Άρα κακό σκέφτεται, ναι. Άρα κακό σκέφτεται ο Παπαθανασάκης να κλείσει το γήπεδο, ναι. Τις θύρες του γήπεδου, ναι. Τα παιχνίδια μπορούν να γίνονται με κόσμο κανονικά. Με κόμμα, να γίνονται με κόμμα. Τι είναι το κόμμα, ξέρεις? Το κόμμα, μια πόλη, μια ομάδα είναι. Το κόμμα, πήγε στο κόμμα. Ιταλία, δεν μια, μια πατάτα, μια τζαζίκι. Το κόμμα. Μια γκουροντομάτα. Πήγε το κόμμα. Το κόμμα είναι λίμνη. Το κόμμα είναι λίμνη. Η οποία έχει και πόλη. Α, έχει και λίμνη και πόλη. Η λίμνη του κόμμα. Η λίμνη του κόμμα. Πού να ξέρω εγώ. Πού να την ξέρει. Πού να ξέρω εγώ το κόμμα. Είναι δυνατόν να μην ξέρει τώρα. Είσαι αγεωγράφητος. Έχουμε έναν απίθανο. Το δεν πρωί. Είμαι καθόλου αγεωγράφητος. Είμαι αποπροσανατόλιστος. Πώς το είπα. Χθες πήγα να φάω πατσά με τον Στέφανο. Πού ήθελες να φάω πατσά? Στο Τζαρούχα μετά την εκπομπή. Γιατί, δηλαδή, περίμενε, σε πήρας να πάω σε εδώ περίμενε, κοντά. Περίμενε ρε κόκκινε να πάω. Εκεί πιο κοντά. Του λέω ακολούθα με, λέω θα σε πάω. Και βγήκα πες αδιέξω. Γιατί πήγες εκεί και δεν πήγες πιο κοντά? Μην κάνεις τώρα τα χέρια έτσι, επειδή χάλασες το κουμπαριό και μην με κάνεις το χέρι έτσι. Πάω και εδώ, πάω και εκεί, πάω παντού. Γιατί δημόσιες κάνεις? Εσύ δεν πας στη Μαρτίου. Εσύ δεν πας στη Μαρτίου, έχει φάει πόρτα με είπανε. Τι έκανα? Έτσι με είπανε. Δεν λέει, μα τιμάει ο κύριο. Τέλο πάντων, δεν για τον αέρα αυτά, μην με κάνει τώρα. Αν θε λογοπαίγνιο και χειρονομίε, κάντε αλλού. Μην τα κάνει τώρα, γιατί θα βάλω και καμιά κάμερα εδώ για να σε δείχνει. Κόψτονα. Κόψτονα. Κόψτονα τον αέρα. Κόψτονα τον αέρα. Κόψτονα τον αέρα. Κόψτονα τον αέρα. Στήλτονα. 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 Στήλτονα.